Μέχρι τη λήψη του εμβολίου από μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, η αντιμετώπιση της πανδημίας σχετίζεται με μία σειρά από πρακτικά μέτρα, τα οποία αν δεν τα αποδεχτεί η κοινωνία, ο ιός θα κερδίζει έδαφος, σύμφωνα με τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης Γιώργο Ατσαλάκη. Παραδείγματος χάρη, η μη χρήση μάσκας ευνοεί τη μετάδοση του ιού. Έχει αποδειχθεί ότι όταν συναντιούνται δύο άτομα και φορούν τη μάσκα, ο κίνδυνος μετάδοσης είναι μειωμένος κατά 95%. Εμείς όμως δυστυχώς αυτό δεν το κάνουμε. Και αντίθετα, όταν συναντήσουμε κάποιο γνωστό, τότε κατεβάζουμε και τη μάσκα, ακόμα και αν τη φοράμε και μιλάμε. Οι δείκτες μετάδοσης του ιού, ωστόσο, αναλύονται σε καθημερινή βάση από τους επιστήμονες. Μέχρι πριν δύο εβδομάδες περίπου, η καμπύλη η οποία είχαμε σχεδιάσει, η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας οδηγός αποτελεσματικότητας των μέτρων, μας έλεγε ότι μέχρι περίπου τον Απρίλιο θα συνεχιστεί ο καθοδικός αριθμός των κρουσμάτων και κάπου στον Απρίλιο θα είμαστε σε πολύ ελάχιστα κρούσματα. Αυτό όμως τις τελευταίες 15 μέρες φαίνεται να μην ακολουθούν τα κρούσματα την καμπύλη της πρόβλεψης. Αυτή ακριβώς η πορεία της καμπύλης είναι που προβληματίζει τις αρχές, με αποτέλεσμα να σκέφτονται την εφαρμογή σκληρότερων μέτρων. Η επιτάχυνση των κρουσμάτων των τελευταίων δύο εβδομάδων δείχνει ότι ξαφνικά θα δημιουργηθεί κάπου μία εστία, όχι μία, πολλές εστίες που θα δώσουν πολλά κρούσματα και αυτό θα δημιουργήσει την γρήγορη πιθανότητα να περάσουμε τα 1.000 κρούσματα. Επίσης, όπως επισημάνθηκε, αν δεν πάρθουν επιπλέον μέτρα, η επιτάχυνση των κρούσματων τείνει να λάβει εκθετική μορφή στην καμπύλη. Κρίσιμο θα είναι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις, κάτι το οποίο θα καθορίσει την πορεία της πανδημίας το Μάρτιο και τον Απρίλιο, αλλά και το πότε θα ανοίξει τελικά ο τουρισμός. Ένα γενικευμένο lockdown θα δημιουργούσε πρόβλημα στην οικονομία, όπως επισημάνθηκε. Τα δάνεια του κράτους έχουν ήδη ανέβει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, ένα γενικό lockdown θα μπορούσε να επιβληθεί αν καταγραφόταν υψηλός αριθμός κρουσμάτων.